της Αγιάς, όπως και οι υπόλοιποι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται στο δρόμο, γιατί τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί προφανώς και δεν τους καλύπτουν. Αυτό που εισπράττουμε είναι οργή, απογοήτευση, αγανάκτηση από τον κόσμο. Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα υψηλό κόστος καλλιέργειας, την ίδια ώρα που τα προϊόντα είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή τους και στα αζήτητα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει άμεσα ενέργειες για ελληνοποιήσεις που μπαίνουν αθρώα προϊόντα από ξένες χώρες και τα δικά μας μένουν απούλητα. Πρέπει να πάρουν τις αποζημιώσεις που ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί από την κακοκαιρία του Ντάνιελ που έπληξε και αυτήν την περιοχή. Και βέβαια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας με διαχωρισμούς από το ίδιο το κράτος, αποζημιώνοντας κάποια μερίδα αγροτών που δικαίως αποζημιώνονται σε άλλες περιοχές, ενώ εδώ δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Πόσα λεωφορεία πιστεύετε ότι θα φύγουν από Λάρισα? Προς το παρόν έχουν συνεχώς δηλώνονται άτομα τα οποία θα έρθουν, μαζεύονται τρακτέρ στα μπλόκα. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει ικανός αριθμός έτσι ώστε να καταλάβει η Αθήνα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει λαοθάλασσα στην Αθήνα.